εκφράζοντας την οργή μας για τις καταστροφές που εκτιλήσονται από τις πυρκαγιές που καθημερινά καταπίνουν με τις φλόγες τους το φυσικό δασικό πλούτο. Όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κάριστο, την Αιγαλία και όπου αλλού εκδηλώνεται η εγκληματική απουσία των αναγκαίων υποδομών μέσω και προσωπικού. Γι' αυτό και σήμερα η δική μας φωνή είναι και η φωνή των κατοίκων αυτών των περιοχών. Για ένα ακόμα καλοκαίρι βλέπουμε να καταστρέφεται η λαϊκή περιουσία, αλλά και αγροτικές εκτάσεις, ζωικό κεφάλαιο, απροστάτευτα από μια αναμενόμενη εξέλιξη του καιρού που εδώ και μέρες η μετεωρολόγηση όλους τους τόνους προειδοποιούσαν. Ο υπουργός που διοικεί το Υπουργείο στο οποίο διαδηλώνουμε σήμερα δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι οι πυρκαγιές είχαμε, έχουμε και θα έχουμε. Αυτό είναι προφανές. Το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Το ερώτημα είναι τι κάνει το κράτος, η πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση για να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και να μην βλέπουμε αυτές τις δραματικές εικόνες. Να μην έχουμε τις τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή του λαού. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως οτιδήποτε σχετίζεται με την προστασία της ζωής, της περιουσίας, της υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται ως κόστος από τις κυβερνήσεις με ανυπολόγιστες όμως συνέπειες. Μέσα σε 3 χρόνια, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, στην ουσία έχουν κατακαεί τα δάση της Δυτικής Αττικής, που αποτελούσαν ένα φυσικό πνεύμονα για την Αθήνα, μετατρέποντάς την έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη περιοχή σε κρανίου τόπο. Σωστά το ονομάσανε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, γιατί με την πολιτική τους τελικά κάνουν την κατάσταση ακόμα πιο δραματική. Μια πραγματική περιβαλλοντική κρίση για χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες που εργάζονται και κατοικούν στην Αττική. Για τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, τους νέους και τις νέες. Βεβαίως, πάνω στα αποκαίδια και τις τεράστιες καταστροφές έχουν παγώσει λίγο τα χαμόγελα και οι κομπασμοί για το τουριστικό προϊόν της χώρας και το θαύμα του τουρισμού, την Αθηναϊκή Ριβιέρα και τις μεγαλεπίβολες επενδύσεις των καπιταλιστικών ομίλων. Όταν σε 2 νησιά, ναυαρχίδες του τουρισμού, τη Ρόδο και την Κέρκυρα, είδαμε αυτές τις εικόνες με τους αλλόφρονους τουρίστες να τρέχουν από τα ξενοδοχεία που εγκαινώθηκαν. Και το γεγονός ότι δεν έχουμε θρηνήσει νεκρούς δεν οφείλεται φυσικά στην πολιτική του σώζονε αυτόν Σωθήτο και τον SMS 112, αλλά στην αυτενέργεια, την αλληλεγγύη, την πρωτοβουλία του απλού κόσμου, επιβεβαιώντας την πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα ότι είναι πρωτοφανή τα φαινόμενα, ότι φταίει η κλιματική αλλαγή, οι υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Τα έχουμε ακούσει ξανά. Τα έχουμε ακούσει μετά από κάθε τέτοια καταστροφή. Μετά τις φωνικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Μετά τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα. Μετά την τραγωδία στο Μάτι. Μετά την εξαφάνιση των δασών στη Βόρεια Έβια. Τα ίδια ακούμε και σήμερα με τις νέες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, τη Ρόδο και την Κάριστο. Το επιτελικό κράτος αποδεικνύεται ανίκανο να αντιμετωπίσει τα όποια φυσικά φαινόμενα που τελικά εξελίσσονται σε φυσικές καταστροφές. Τη στιγμή που υπάρχουν και πολύ πιο σύγχρονα μέσα για την πρόληψη, τη διαμόρφωση υποδομών προστασίας και τελικά την αντιμετώπιση τους. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να ανοιχτεύονται τα δάση, αλλά το επιτελικό αστικό κράτος προτιμά να διαθέτει τα μέσα αυτά για τις παρακολουθήσεις και τα συστήματα πρέντατων. Υπάρχουν σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη και όχι 45 αιτία σαν αυτά που επιχειρούν σήμερα στις πυρκαγιές. Όμως οι κυβερνήσεις πανηγυρίζουν για την αγορά των Ραφάλ. Υπάρχουν drones που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κατάσβεση στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Όμως αντί για αυτό χρησιμοποιούνται από τα καπιταλιστικά κράτη και το ΝΑΤΟ ως βομβαρδιστικά στον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Η καταστολή των πυρκαγιών χρειάζεται εκτός από μέσα και προσωπικό. Από το 1998 τότε το κράτος και οι κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Πασόκ τότε, πέρασαν τη δασοπυρόζωση στην πυροσβεστική υπηρεσία και κατάργησαν 1.200 δασοπυροσβέστες με τη δικαιολογία του μεγάλου κόστους. Όταν όμως είναι για την καταστολή του λαϊκού κινήματος, την καταστολή των εργατικών και φοιτητικών διεκδικήσεων, το κόστος δεν υπολογίζεται. Γι' αυτό και έχουμε Άβρες, έχουμε ΜΑΤ, έχουμε ΔΙΑΣ, ΡΑΣΗ, πανεπιστημιακή αστυνομία που φτάνουν και περισσεύουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν ανεχόμαστε τα κροκοδίλια δάκρυα των υπουργών, της κυβέρνησης που έρχονται μετά τις μεγάλες καταστροφές.
Μέσα σε λίγους μήνες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μαζεύτηκαν πολλά. Τα θυμόμαστε, δεν τα ξεχνάμε. Διαδηλώνουμε και διεκδικούμε. Δυναμώνουμε τη δράση των σωματείων, των συνδικάτων. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη. Απαιτούμε από την κυβέρνηση άμεση αποζημίωση όλων των πληγέντων στο 100% της καταστροφής, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να εξασφαλιστεί η διαμονή για όσους χρειάζεται και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών. Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση. Να στελεχωθούν τα δασαρχεία Λαβρίου, Πετέλης, Πάρνητας, όλα τα δασαρχεία της Αττικής με δασεργάτες και όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό και φυσικά τα αντίστοιχα υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Να στελεχωθούν με μόνιμο και σταθερό προσωπικό οι προσβεστικές υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί όλος ο αναγκαίος σύγχρονος εξοπλισμός. Να εκμονωθεί ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Να πάρθει πίσω η απόφαση που διαχωρίζει την πρόληψη από την κατάσταση των πυρκαγιών. Να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη αποκατάσταση των δασών που κάηκαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές. Καμία αλλαγή χρήσης γης που θα επιτρέψει σε επιχειρηματικούς ομίλες να κάνουν κερδοφόρα σχέδια πάνω στα καμένα. Να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιαγών που κάηκαν στην Αττική, Δήμο Λαβριατικής και Σαρονικού και βεβαίως στη Δυτική Αττική, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά αυξάνει κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων. Δυναμώνουμε λοιπόν συνάδελφοι και συναδέλφες στις διεκδικήσεις για την προστασία του εργαζόμενου στον χώρο δουλειάς και στον τόπο κατοικίας. Για το δικαίωμα και τη δυνατότητα στην αναψυχή, όχι μόνο για λίγους που πληρώνουν πολλά, αλλά για όλο το λαό και την νεολαία. Χωρίς την ασύντοτη δράση των καπιταλιστών επιχειρηματιών, που μετατρέπουν ακόμα και τις φυσικές ομορφιές της χώρας σε ευκαιρία για πολιτισμό, αδιαφορούντας για τις συνέπειες, όπως στη Ρόδο, που πριν λίγες μέρες είχαμε τον νεαρό σερβιτόρο να βουτάει στον για να μεταφέρει μια παραγγελία που κάποιοι καμάρωναν για τις επιδόσεις αυτές και τώρα χαίγεται για 7η μέρα. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτές τις εικόνες. Δεν ανεχόμαστε αυτή την αποκλειστική κατάσταση που διαμορφώνεται για εμάς. Παλεύουμε μαζικά, μαχητικά, μέσα από τα συνδικάτα, με το ΠΑΜΕ, για να απαιτήσουμε και να επιβάλλουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Ευχαριστώ. Τώρα, έργα αντιπυρικά. Ευθύνη του κράτους να δώσουν λεφτά. Τώρα, έργα αντιπυρικά. Ευθύνη του κράτους να δώσουν λεφτά. Δώστε λεφτά για πυροσβεστικά και